Έτσι λοιπόν κι εγώ. Και όφτιασα, αγαπιόμαστε. Και με τον Άδωνη αγαπιόμαστε. Τι έγινε πάλι, κύριε μου, χαλασμό, κύριο, τι ήταν αυτά που είπα. Βγήκε ο αδερφός του Άδωνη και μου είπε. Δεν υπάρχει στρατευμένη σάτυρα, πρέπει να ξέρετε. Στρατευμένη τέχνη υπάρχει. Στρατευμένη σάτυρα δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να κοροϊδεύει τον πολιτικό σου αδερφό. Ποια στρατευμένη τέχνη, βρε κάτω. Αποδεικνύεται. Αφού δεν μπορείτε να αποφασίσετε σε ποιο στρατόπεδο είμαι. Πού είμαι στρατευμένο. Υπάρχει κανένα άνθρωπο που αμφισβητεί ότι η ιδεολογία του κυρίου αυτού είναι από την άκρα αριστερά. Και εδώ έχει υποστηρίξει κατά καιρού το ΣΥΡΙΖΑ, έχει βγάλει τον Τζίπρα, θυμάστε τον και τον Αλαβάνο, την Κανέλη, Κουγουέ. Αποφασίστε τι είναι, ΣΥΡΙΖΑ, Κουγουέ, άκρα αριστερά. Τι στο διάλογο είναι. Είμαι εξαιρετικά ταλαντούχος γι' αυτό και εξαιρετικά επικίνδυνος, αυτό είπε. Ακούμε. Διαβάζω, κυρία μου, καθημερινά. Κάθε μέρα και εγώ διαβάζω σχολιάκια, κάθε μέρα δεξιά, αριστερά, υπονοούμενα, οριστερούλη, τα παίρνει και αυτό και λεφτά, και τα αυτά, και παίρνει αυτό και τα ζεγανιέγγια, και τα δικαιώματά μου, και τόσα εκατομμύρια. Λοιπόν, όποιο λέει αυτά που λέει, του δίνω εγώ τα δικαιώματά του μου και να μου φαίνεται εκατομμύρια τα οποία γράφω να του παίρνω. Του τα δίνω όλα. Μήπω πρέπει να εξωστρακιστώ στη χώρα αυτή, επειδή είμαι δημιουργό. Για να καταλάβω δηλαδή. Έφτασε να είμαι εγώ πληγή για τον τόπο, έφτασα εγώ να είμαι το εμπόδιο. Για τη λειτουργία της δημοκρατίας. Εγώ, κυρία μου, λέω ότι έχει να πει η σάτυρα. Έχει μια γνώμη η σάτυρα. Αλλά η σάτυρα δεν αποφασίζει. Η σάτυρα δεν χρηματοδοτείται από τη Siemens. Και αν εγώ αύριο δεν τους πάω κάνω, θα πάω από εκεί που ήρθα. Και δεν θα πάω στο Μόναχο, θα πάω με ένα χώσμο. Χρησιμοποιεί τη σάτυρα όχι για να σωτηρήσει γενικώς, αλλά για να περάσει τις πολιτικές του απόψεις. Όπως παραδείγματος χάρη έκανε την εποχή του Δεκεμβρίου, καλώντας τους νέους να κάψουν όλη την Αθήνα, είναι ο κατεξοχήν υπεύθυνος του. Καταρχήν είναι η προσβολή για τα χιλιάδες παιδιά που βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν για μια καλύτερη παιδεία, να τα ξεφτιλίζεις ότι εγώ μπορεί να κάθομαι. Πώς υποτιμάς τα παιδιά. Βαρέθηκα να ακούω τις κατηγορίες ότι χαϊδεύω τους νέους. Ωραία λοιπόν. Σε αυτή την κοινωνία που βρίζουν όλους τους νέους, πειράζει ένας να τους χαϊδεύει. Ας τους χαϊδεύω εγώ. Κρατήστε εσείς την ισορροπία, βρίζοντάς τους. Ωραία. Εγώ πιστεύω ότι σε ένα νέο άνθρωπο, και έχω παιδί, κόρη, πρέπει να συνομιλείς, να είσαι επιεικής. Αυτό έλειπε. Να πάρεις ένα παιδί από τα 16 χρόνια με τα μούτρα, ότι αυτό φταίει για όλα. Φτιάξαμε μια κοινωνία άχρηστη και βρίζουμε τους μικρότερους. Σχολεία άχρηστη για να μπορούν να δουλεύουν τα φροντιστήρια και μετά πάνε οι νέοι βαριούνται τα σχολεία πάνε στα φροντιστήρια και φταίνε τα παιδιά πάλι. Γιατί φταίνε. Αφού το θέμα είναι πώς θα καταλήξουν με τον έναν ή τον άλλο τρόπο στην ιδιωτική παιδεία. Και μου έκανε... Προκαλώ τι? Τον κύριο Λάκη Λαζόπουλο, ναι, οποτεδήποτε επιθυμεί, ναι, στην εκπομπή του, αχ, στην εκπομπή μου, τι να μου σε άλλη εκπομπή, οποτεδήποτε, ναι, να έχουμε ένα ζωντανό διάλογο και μία ανταλλαγή πολιτικών αντεπιχειρημάτων. Ποια ανταλλαγή, εγώ, δεν μιλάς, εσύ μόνος μιλάς. Τι ανταλλαγή. Μπορεί να σταματήσει άνθρωπος να σου απαντήσει τίποτα. Τι ανταλλαγή, δε, αφού ουρλιάζει όλη μέρα στα κανάλια. Ο καθένας μιλάει, έχεις εσύ αντίλογο. Ούτε εγώ θέλω αντίλογο. Έχω εδώ, μιλάμε. Όταν έρθει με την παρέα του και λένε πέντε πράγματα, πρέπει να φέρω και έναν άλλο να διαφωνήσει με το sorry. Δεν το καταλαβαίνω εγώ. Να έχω εγώ να κάνω ό,τι θέλω. Δεν είναι θέμα δημοκρατίας. Εγώ με έναν άνθρωπο που δεν σέβεται τα δικαιώματα και των μεταναστών στη χώρα αυτή δεν κάνω κουβέντα, δεν την ανοίγω. Την κουβέντα αυτή δεν την ανοίγω. Δεν την ανοίγω.